Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς με, την Werder Bremen, δεύτερη σεζόν, τρίτο επεισόδιο. Συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε που βρίσκεται η ομάδα πριν δούμε live το παιχνίδι με την Κολονία. Βρισκόμαστε 28 Γενάρη. Πλησιάζει το τέλος των χειμερινών μεταγραφών. Ας ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα. Ας πάμε να δούμε τι μεταγραφές έχουμε σκοπό να κάνουμε. Και μετά να δούμε και τα αποτελέσματα που είχαμε μέχρι τώρα με την ομάδα. Γενικά δεν βρήκα κάτι το οποίο να με εξητάρει για να αγοράσω. Θεωρώ ότι η ομάδα είναι καλά ως τώρα με τους παίχτες που έχει, και έχω και αρκετούς παίχτες και σε μικρή ηλικία. Φεύγει ο Μέλβιν Λόρεντζεν, αν δεν κάνω λάθος, ελεύθερος, 22 χρονών Γερμανός. Δεν μου άρεσε, δεν έχει καλά stats. Παρόλα τα γκολ που έχει σημειώσει, 12 γκολ στην μικρότερη ομάδα της Werder, έχω πολύ καλύτερους παίκτες στη θέση του, τους οποίους θα δείτε ευθύς αμέσως. Ο Τκάτσουκ είναι η πρώτη μεταγραφή για το καλοκαίρι, αμυντικός, 25 χρονών Ουκρανός, πάρα πολύ καλός και είναι γενικά από τις σταθερές αξίες στο manager συγκεκριμένος. Και ίσως κινηθώ και για τον Ντεμπελέ. Του έχω κάνει μια πρόταση για 3,5 εκατομμύρια το χρόνο. Ο Βέλγος, ο γνωστός από την Tottenham. Δεν ξέρω όμως, γιατί πολύ απλά έχοντας Λούκας Ρομέρο, Μπακφρέντε, Γιουνούζοβιτς και Κρός, θεωρώ ότι είμαι καλυμμένος στη μεσαία γραμμή. Και δεν θέλω να τη γεμίσω και με παίχτες που θα γκρινιάζουν. Γιατί πολύ απλά εκεί μπορεί να παίξει και ο Γκεστάιν και ο Γκρίλιτς. Επίσης, κατεβάσαμε τον Δόνι στην Βρέμι 2 και στη θέση του φέραμε τον Γιοχάνες Εγκενστάιν. Μιλάμε για ένα παικταρά, πραγματικά έχει όλο το μέλλον μπροστά του, πάρα πολύ καλός παίκτης, μόλις 18 χρονών. Εννοείται ότι θα ανέβαζα δικό μου παιδί και θα βγάζα τον Δόνι όσο καλός και αν ήταν, που έβαλε και δύο γκολάκια, η αλήθεια είναι. Οπότε όπως είμαστε παραμένουμε, δεν έχουμε κάνει καμία πώληση. Ο Ρεκίκ μου ζήτησε να φύγει, το απάντησε αρνητικά γιατί θέλω κάλυψη στα μετόπιστεν και βλέπουμε για το καλοκαίρι τι θα κάνουμε και με τη δικιά του περίπτωση. Μάλλον θα τον αφήσουμε να γυρίσει, δεν θα ανανεώσουμε το δανεισμό του, μιας και έχουμε κλείσει ήδη αμυντικό. Τώρα, πριν δούμε τη βαθμολογία, είχαμε μείνει στο παιχνίδι με τη Leverkusen που χάσαμε 0-3 και με την Ατλέτικο 0-2 για το Champions League. Η ομάδα συνήλθε μετά και έκανε ένα καλό σερί. Αγνοείται ήττα με 3 ισοπαλίες και συνεχόμενες νίκες. Ξεκινώντας στον εντός έδρας αγώνα με την Σάλκε 2-0. Μεγάλη νίκη με 2 γκολ του Ουίτζα στο δεύτερο ημίχρονο. Καταφέραμε και περάσαμε το εμπόδιο της Σάλκε, η οποία μας απείλησε, αλλά ήμασταν καλύτεροι σε όλο το παιχνίδι. Εκτός έδρας ισοπαλία με την Μονακό, αλλά ήμασταν καλύτεροι. Ο Δόνης είχε ισοφαρίσει το παιχνίδι. Ήμασταν πολύ καλύτεροι από τη Μονακό. Είχαμε τις διπλάσιες ευκαιρίες, ειδικά εντός εστίας. Δεν καταφέραμε όμως παρόλα αυτά να πάρουμε το διπλό. Θα δούμε και με τι κάναμε στην εξέλιξη του Champions League, αφού δούμε και το τελευταίο παιχνίδι που κάναμε με την Πόρτο. 0-1 τεράστια εκτός έδρας νίκη με την Wolfsburg, σε ένα παιχνίδι που μείναν και με 10 παίκτες στο 66. Όπως βλέπετε ήμασταν πολύ καλύτεροι και σε ακόμα ένα παιχνίδι. Η ομάδα ξεκινάει και παίρνει τα πάνω της. Είναι λογικό να κάνουμε κάποια σκαμπανεβάσματα λόγω ότι είχαμε αρκετούς νέους παίκτες. Είχαμε ένα θέμα στη συνοχή, τώρα νομίζω ότι βρίσκει σιγά σιγά το δρόμο της η ομάδα. Είχαμε και το Ζίφκοβιτς τραυματία, είχαμε τον Ντεμπελέ τραυματία. Είχαμε κάποια στελέχη τα οποία είναι σημαντικά, τους είχαμε απόντες. 0-1 με γκολ του Χαϊροβιτς και συνεχίζεται το νικηφόρο σερί τουλάχιστον στο πρωτάθλημα. Τελευταίο μάτς για το Champions League, κερδίσαμε την Πόρτο 2-1. Σε ένα μάτς που δεν ήμασταν καλύτεροι, έτσι. Είχε αρκετές ευκαιρίες και η Πόρτο. Μπορέσαμε όμως να εξασφαλίσουμε τη νίκη, μια νίκη που μας έφερε δεύτερους στον όμιλό μας και στην κλήρωση μας έφερε με την Real Madrid.
Η Πόρτο που τερμάτισε πρώτη βγήκε με τη Leverkusen και εμείς με τη Real. Δεν νομίζω ότι θα προχωρήσουμε παραπέρα. Σας είχα πει ότι προτιμούσα το Europa League. Εντάξει. Κυνηγήσαμε τη νίκη με τη Μονακό, δεν τα καταφέραμε. Πήραμε τη νίκη με την Πόρτο εντός έδρας. Για πρώτη χρονιά που περάσαμε στο Champions League είναι πάρα πολύ καλή πορεία, διότι περάσαμε και στους 16, αλλά νομίζω ότι η πορεία μας θα σταματήσει εδώ. Πάντως θα τα δώσουμε όλα με τη Real και θα δούμε τι θα γίνει. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, το επόμενο match που θα δείξουμε θα είναι και ο εκτός έδρας αγώνας με την Real Madrid για το Champions League. Να δούμε και λίγο Champions League. Τα διπλά επεισόδια θα σταματήσουν, θα δείχνουμε μονά επεισόδια για να είναι και μικρότερα τα βίντεο, να μην είναι 30 λεπτά, τουλάχιστον να βγαίνουν 15 λεπτά, 20 λεπτά, να είναι και πιο εύκολα για εσάς. Επόμενη νίκη, αν δεν κάνω λάθος, αυτή πρέπει να είναι η Λειψία, η RBL, η νέα ομάδα που έχει αναλάβει η Red Bull. 2-0, δύσκολη νίκη, γιατί είχε πολλές ευκαιρίες και η Λειψία. Πάλι ο Ούτζα με δύο δικά του γκολ μας έδωσε τη νίκη και κάπως έτσι παραμείναμε κοντά στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. 4-0 νίκη με την Braunschweig για τον τρίτο γύρο του γερμανικού κυπέλου. Χαϊροβιτς, Βέρμπιτς και Μούσα Ντεμπελέ τα γκολ για την ομάδα μας. Πολύ καλή εμφάνιση, αλλά ήταν έτσι κι αλλιώς κατώτερη των προσδοκιών και κατώτερης κατηγορίας η Braunschweig. Μπορώ να πω ότι είμαστε ιδιαίτερα τυχεροί, γιατί κληρωθήκαμε με τη μοναδική ομάδα που είναι σε χαμηλότερη κατηγορία. Η Bayern με την Kaiserslautern, η Mainz με την Dortmund, η Hertha με τη Leverkusen και εμείς με τη Sandhausen. Οπότε έχουμε την ευκαιρία να πάμε από τους 8 στους 4 και εκεί ό,τι προκύψει. 3-2 εκτός έδρας στην Gladbach. Σε ένα πολύ ωραίο μάτς γενικά. Καταφέραμε και πήραμε την νίκη στο 90 με 3 γκολ σε 4 εντός σουτ στείας. Πραγματικά ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Η Gladbach προηγήθηκε στην αρχή, ισοφαρίσαμε, προηγηθήκαμε με 1-2, μας ισοφάρισε και πήραμε την τεράστια εκτός έδρας νίκη στο 90 με κεφαλιά του Vestergaard από corner. Δεν τον αλλάζουμε τίποτα αυτό το παιχταρά. 1-0 δύσκολη νίκη με την Augsburg εντός έδρας παιχνίδι, σε ένα μάτς το οποίο ήταν χάλια σε απόδοση και από τις δύο ομάδες. Μόλις 2 σουτ με 1 εντός εστίας για την Augsburg, εμείς 11 με 3 να βρίσκουν εστία και τον Pablo Sarabia να λύνει τον γόρδιο δεσμό. Δύσκολη νίκη αλλά νίκη. 2-2 εκτός έδρας με την Ingolstadt. Θεωρούσα ότι μπορούσαμε να πάρουμε την νίκη, δικαιόμαστε να πάρουμε την νίκη. Βρεθήκαμε 2 φορές πίσω στο σκόρ, ισοφαρίσαμε και τις 2. Είχαμε την ευκαιρία να κλέψουμε το μάτς, δεν τα καταφέραμε. 2-2, τουλάχιστον δεν χάσαμε και αυτό είναι το σημαντικό. Μετά ακολούθησαν η χειμερινή διακοπή και τα δύο φιλικά με Kiel και Bochum. 3-0 νίκη και 0-0 ισοπαλία με την Bochum. Και το πρώτο μάτς μετά τη διακοπή με τη Hoffenheim 0-1 και λίγο ήταν. Μπορεί να βλέπετε τις ευκαιρίες που είχε η Hoffenheim. Κυρίως το μάτς έδειχνε δικές μας ευκαιρίες. Είχαμε πολλές φάσεις με τον Νούτζα να σκοράρει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Ένα γκολ το οποίο μας φέρνει που, κοιτάξτε που είναι η ομάδα μας αυτή τη στιγμή. Πρώτη με 42 πόντους, με την Bayern να είναι δεύτερη με 38, τρίτη την Dortmund 36 και λίγο πιο κάτω στους 10 πόντους η διαφορά τη Leverkusen με 32. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, με 3 μόνο ισοπαλίες με την Ingolstadt, το Αμβούργο και την πρώτη ισοπαλία στο πρώτο μάτι της χρονιάς με την Hoffenheim και μόλις 2 ήττες και αυτές εκτός έδρας Leverkusen και Bayern. Φοβόμουν ότι η ομάδα δεν θα τα πήγαινε καλά λόγω ότι είχαμε και την Ευρώπη φέτος. Προς το παρόν άλλα μου δείχνουν, καλό είναι αυτό. Πάμε να μπούμε και στο σημερινό παιχνίδι με την Κολονία, ένα παιχνίδι που πρέπει να το πάρουμε εύκολα. Δεν μας φοβίζει η Κολονία. Παρ' όλα αυτά θα κατεβάσω όσο το δυνατόν πιο καλή ομάδα μπορώ. Γκαρσία Βάστεγκαρας και Ραϊτόραλ. Ο Τσέχος ο οποίος έχει βγει καλός. Έχει βγει καλός ο Τσέχος παρ' όλα αυτά.
εννοείται Γιουνίζοβιτς στο κέντρο, με τον Φέλιξ Κρός να τον έχω γυρίσει οργανωτή άμυνας. Τον έχω γυρίσει από εκεί που τον είχα προωθημένο σε υποστήριξη, τώρα τον έχω γυρίσει οργανωτή σε άμυνα. Για να δούμε πώς θα πάει αυτός. Ζίφκοβιτς, που επιστρέφει και είναι πολύ σημαντική η παρουσία του. Χαϊροβιτς είναι στον πάγκο. Σαράμπια, νομίζω ότι κάνουν πολύ καλό δίδυμο οι δυο τους στα πλάγια της ομάδας μας. Με το Βέρμπιτς να έρχεται από τον πάγκο. Μπακφέντε και αυτός θα έρθει στον πάγκο. Έγκεστάιν, τον προτιμώ από τον Διντάβη. Ένα Διντάβη που προσπάθησα να τον πουλήσω με τη ρίτρα του με 30 εκατομμύρια για να ξεκονομήσω κάποια χρήματα. Δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα, δεν μου έχει προσφέρει πολλά πράγματα και γενικά νομίζω ότι ακολουθεί την πορεία του στα managers, στα managers όπως το ξέρουμε ως τώρα, χωρίς τις μεγάλες εμφανίσεις και τα πολλά goal. Θα δούμε όμως και στην πορεία, θα πάρουμε και τον Grealish μαζί και έχω μια τριάδα, θα ήθελα να σας τη δείξω. Αυτόν εδώ τον παίχτη, τον Grealish, τον Αυστριακό που μπορεί να παίξει σαν δεκάρι. Τον Έγκενστάιν, τον ένα από τους δύο Έγκενστάιν, και που μπορεί να παίξει και στην μεσαία γραμμή, και τον Ιωάννης Έγκενστάιν, ο οποίος είναι επιθετικός. Νομίζω ότι αυτοί οι τρεις μπορούν να κάνουν μια τριπλέτα σε λίγο καιρό που μπορεί να μείνει αξέχαστη και για εμάς και για το Save και για την ομάδα της Werder. Πάμε λοιπόν να μπούμε σιγά σιγά στον αγώνα. Μια κολονία η οποία είναι 14η και παλεύει για την σωτηρία της. Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να κερδίσουμε, να παίξουμε και ωραία μπάλα. Αυτό είναι το σημαντικό. Όπως είπαμε, έχουμε κάποιες μεταπτώσεις όσον αφορά την απόδοσή μας. Λογικό είναι αυτό, γιατί είχαμε αρκετούς νέους παίκτες από το καλοκαίρι και μετά. Λοιπόν, φτιάχνουμε και την ταχύτητα. Νομίζω εδώ είναι εντάξει. Εμείς την πρώτη επίθεση έχουμε. Λογικά θα μας κόψει το παιχνίδι όπως και γίνεται. Θέλω μια άνετη νίκη να μην αγχωθούμε. Αν μπορούμε να έχουμε καθαρίσει και από το πρώτο ημίχρονο. Και γενικά θεωρώ ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται κάποιες αλλαγές. Αν χρειαστεί κυρίως δεξί μπακ και αμυντικό, να σας πω την αλήθεια μου. Δεν είχα βρει κάτι το εξαιρετικό για να κάνω κίνηση. Μισθούς δεν θέλω να δώσω πάνω από 3-4 εκατομμύρια σε έναν και μόνο παίχτη. Budget δεν έχουμε μεγάλο για να κάνουμε κάποια μεταγραφή, οπότε κινούμαστε σε αυτό το save κυρίως με ελεύθερους. Και πού να δείτε το νέο save με τη Λίτζα από Δευτέρα, εκεί να δείτε. Στο 20 είμαστε, χωρίς καμία σπουδαία φάση. Δεν μας έχει δείξει κάτι. Πάμε λοιπόν να κάνουμε και μια ομιλία στα παιδιά. Άντε να βγούμε λίγο μπροστά. Μπροστά η κολονία, ωραία. Και η κολονία θέλει και την νίκη. Δεν είναι ότι είναι αδιάφορη, ούτε ότι είναι στη μέση βαθμολογία. Ευκαιρία 1-0. Να το. Μοντέστε. 0-1 για την κολονία. Στην πρώτη φάση που μας δείχνει το παιχνίδι, η κολονία βάζει γκολ. Okay. Εντάξει λοιπόν. Κατευθείαν θα γυρίσουμε σε επιθετική. Την τακτική μας. Στο 30 είμαστε, δικιά μας ευκαιρία δεν έχει δείξει. Αυτά είναι τα καλά του manager. Αυτά είναι τα σπαστικά και πώς εξενερώνει γενικά. Βγείτε μπροστά, κάντε μια φάση ρε μαγκές, τι πάθατε. Δεν έχουμε κάνει τίποτα, το παραμικρό δεν έχουμε κάνει σε ολόκληρο πρωτομήχρονο. Πάμε μια φάση και εμείς και γκολ, τίποτα. Τι διάλογο, όλοι πίσω παίζουν, όλοι άμυνα παίζουν και δεν έχουμε κάνει φάση. Τώρα προσπαθούμε να πιέσουμε στην άμυνά τους και όμως βγάζουν την μπάλα από την περιοχή και όμως, όχι μόνο τη βγάζουν, πάνε και για επίθεση. Βέστεργκαρντ κόβει, ωραία. Δώστη μου όμως, ωραία. Γκαρσία στον Ούτζα. Έλα παιχταρά μου. Ούτζα θα μπει μες στην περιοχή, θα σουτάρει από εκεί. Εντάξει, δεν υπήρχε περίπτωση. Πολύ δύσκολη γωνία. Ήταν και μόνος του σχετικά. Πάμε για αλλαγές μάλλον, θα βγει ο Γκεστάιν. Δεν έχει βοηθήσει καθόλου την ομάδα στην ανάπτυξη. Εκεί βλέπω το πρόβλημα, ότι δεν έχουμε τραβήξει καθόλου από τη μεσαία γραμμή και πάνω. Γενικά δεν ήταν εμφάνιση αυτή πρώτου μηχρόνου. Και για μια ομάδα που είναι πρώτη στη βαθμολογία.
και λέει ότι μπορεί να χτυπήσει πρωτάθλημα. Λέει ότι μπορεί να ανταγωνιστεί την Bayern φέτος. Λοιπόν, τώρα δύο λύσεις. Το Νούτζα θα το βάλουμε αμυντικό γενή επιθετικό, υποστήριξη όμως, και θα μπει ο Μούσα Ντεμπελέ στη θέση του Εγκεστάιν. Ντεμπελέ, παιχταρά, προθυμένος, παίζεις νομίζω, όχι, μπαίνεις, εδώ είσαι, ολοκληρωμένος επιθετικός. Έτσι θα παίξουμε, έτσι θα πούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Το 0-1 παραμένει, στόχος είναι να κάνουμε την ανατροπή στο σκορ, γι' αυτό βάλαμε και δύο επιθετικούς. Πήγε να βγει μπροστά η κολονία, τους έκοψε, πάλι καλά. Είναι επίφοβο όταν βγαίνει έτσι από τα πλάγια. Το 0-1 παραμένει, ούτε Σαράμπε ούτε Ζεφκοβίτσα έχουν κάνει τίποτα. Μάλλον θα κάνουν και αλλαγή γύρω στα 60 τον 1+2. Α, και τώρα δείχνει ότι ούτε πάλι μπροστά εμείς. Μπροστά η κολονία, να την κλέψουμε. Δεν μπορούμε ούτε να την κλέψουμε. Μοντέστε. Ο Ζάκο την κλέβει, Γιονίζοβιτς, ωραία. Ντεμπελέ. Πάμε τώρα. Ούτζα, δώστε και σε αριστερά. Ωραία, άλλη μία. Γκαρσία. Τι κάνεις ρε Γκαρσία από εκεί, τι κάνεις ρε Γκαρσία από εκεί. Πιέζουμε ψηλά όμως. Πιέζουμε ψηλά. Κλέψτε κανένα ξανά την μπάλα μου, ωραία. Μπράβο. Ντεμπελέ τώρα απέναντι από τον τερματοφύλακα. Ντεμπελέ, ευκαιρία. Τέταρτη το χάσε. Κάτω εκεί το 1-1. Ευκαιρία πάλι από τα δεξιά, δεν μπορούμε, κόβεται η φάση. Να λοιπόν που κάναμε ευκαιρία, μεγάλη φάση με τον Ντεμπελέ να εσωφαρίσει, δεν τα κατάφερε. Ο Σαράμπια θα βγει, άσε μας ρε Σαράμπια, θέλεις να παίζεις και βασικός με τέτοιες εμφανίσεις. Θα μπει ο Βέρμπιτς, εσωτερικός επιθετικός, επίθεση. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει κι αυτός. Θα μπει ο Κροάτης. Τέτοια μάτια μέσα στην έδρα μας πρέπει να τα καθαρίζουμε. Μας δυσκολεύει η κολονία προς το παρόν. Ούτζα θα βγει. Όχι. Να βγει ούτζα, να μπει ποιος. Τον Κρός θα βγάλουμε. Δεν παίζει καθόλου καλά. Θα μπει ο Γκρίλιτς. Σαν οργανωτής. Όχι άμυνας φαντάζομαι. Υποστήριξη. Θα μπει ο Γκρίλιτς μέσα. Τελευταία μας αλλαγή στο 62. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο από το να περιμένω. Τουλάχιστον να εισαφαρίσουμε μέχρι το 70. Δεν το πιστεύω. Έτσι πως παίζουμε. Πάλι η κολονία μπροστά. Εμείς μόνο κλέβουμε την μπάλα. Όπως τώρα. Ωραία ο Γκρίλιτς. Βγάζει για τον Ντεμπελέ μπροστά. Δεν ήταν καλή η πάσα του. Χόρν. Ένας από τους καλύτερους θεματοφύλακες που υπάρχουν στο Μάτζε και στη Γερμανία. Φήμες λένε για τη Λίβερπουλ φέτος. Για να δούμε. Ντεμπελέ θα προλάβει. Θα σουτάρει. Κόρνερ. Ρε Ντεμπελέ, πάσα κύριε άνθρωπε. Για να δούμε. Η κεφαλιά έξω. Έχουμε ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο. Πιο πολύ όμως παίζουμε σαν να παίζουμε με αντιπιθέσεις, μου φαίνεται. Δηλαδή βγαίνει μπροστά η κολονία και εμείς κλέβουμε την μπάλα και βγάζουμε επιθέσεις, αλλά δεν έχουμε συνεργασίες. Καθόλου συνεργασίες. Το 0-1 παραμένει. Ζίβκοβιτς δεν έχει κάνει και αυτός απολύτως τίποτα. Γενικά όλη η ομάδα κινείται στη μετριότητα. Μόνο ο Ντεμπέλη από την ώρα που μπήκε κάτι προσπαθεί να κάνει και αυτός, αλλά μόνο αυτός. Στο 80 φτάνει το παιχνίδι, η κολονία το κρατάει εύκολα. Δεν έχει δυσκολευτεί νομίζω ιδιαίτερα. Και φουλ επιθετική τώρα. Πάμε όλοι μπροστά. Ράς, κάπως έτσι λέγεται γι' αυτός. Ζίβκοβιτς, για να δούμε. Ωραία τα δεξιά τώρα. Ευκαιρία! Δεν χάνονται αυτά ρε παιδιά. Βάλ το ρε κύριε αγόρι μου. Είναι δυνατόν. Κόρνερ για εμάς τώρα. Ευκαιρία Βέστεγκαρντ μέσα στην περιοχή. Να το 1-1. Ναι ρε παιχταρά. Μπράβο ρε Βέστεγκαρντ. Όπως με την Gladbach που μας έδωσε την νίκη, τώρα στο 80 φεύγα μας κάνει το 1-1. Ναι, θα ήταν άδικο να χανάμε. 1-1 λοιπόν. Με την κολονία. Ισοφάριση. Θα βγούμε και λίγο στο τέλος μπροστά. Μία ακόμα ευκαιρία. Μία ακόμα ευκαιρία θα μας τη δώσει το παιχνίδι. Δεν μας τη δίνει. Δεν μας τη δίνει. Σιγά μας την έδινε.
Αν κερδίζαμε θα τους έδινε εκείνους ευκαιρία. Το κλασικό. Δεν έχει τελειώσει ακόμα το μάτς. Λογικά τώρα θα τελειώσει. Ευκαιρία για την κολονία τώρα. Λόλιτς μέσα στην περιοχή. Τη βγάζει έξω. Ξανά τέλος του παιχνιδιού. 1-1. 1-1 δυστυχώς δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. Δείχνει εγχωμένος λέει ο άλλος. Άσε μας ρε μάσταρα να πούμε που δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Εδώ κοιτάξτε. Με 17 σούντ εντός εστία και τα 8 εντός εστίας καταφέραμε και πήραμε μόνο την ισοπαλία. Τι να πω. Και είμαστε στις οργανώσεις τώρα. Παραμένουμε στους 4 πόντους γιατί και... Α, κέρδισε η Dortmund, μας έφτασε στους 4 πόντους. Η Bayern δεν έχει παίξει ακόμα. Υπάρχει περίπτωση να μας φτάσει στους 2. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε στον επαναληπτικό με την Real για, για τους 16 του Champions League. Θα δω τι θα κάνω και εγώ εκεί, στο εντός έδρας παιχνίδι. Δεν θα κατέβω και ιδιαίτερα επιθετικά να παίξω. Έχουμε βέβαια και άλλα δύσκολα παιχνίδια. Με την Dortmund έχουμε να παίξουμε μέχρι να πάμε με τη Real. Και είναι κρίσιμο παιχνίδι με την Dortmund γιατί η Dortmund μας έχει φτάσει και στην βαθμολογία. Οπότε νομίζω κάτι μας χρωστάει από πέρσι που την κερδίσαμε 0-3 και εξασφαλίσαμε και την έξοδο μας στο Champions League. Αυτά προς το παρόν. Κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe. Ό,τι χρειαστείτε θα τα λέμε και στην ομάδα. Κάντε και ένα comment. Έτσι να γίνετε και λίγο τζέρτζελο. Ό,τι άλλο χρειαστείτε θα τα πούμε και στο επόμενο βίντεο. Την επόμενη Παρασκευή πλέον βίντεο με την Werder. Σήμερα ήταν έκτακτο γιατί θα λείπω αύριο. Αυτά. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους παρακολουθούν τα βίντεο από την αρχή τους, είτε έχουν ξεκινήσει να τα βλέπουν τώρα. Να είστε καλά και θα τα λέμε.